Αγαπητοί φίλοι, Γεια σα. Και σήμερα μαζί σα στο Τσεκάπου, όπω κάθε Σάββατο την ίδια ώρα. Καλημέρα και από τη Σοφία. Καλημέρα σα. Επιλέξαμε ένα ωραίο θέμα να συζητήσουμε σήμερα. Ξέρετε, τα θέματα τα καρδιολογικά πάντα είναι ενδιαφέροντα. Γιατί απασχολούν ε, πολλού. Είτε υγιεί είναι είτε πάσχοντες. Γιατί και οι υγιεί πάντα θέλουν να ενημερώνονται πώ να μην γίνουν πάσχοντε. Το θέμα λοιπόν, αυτό το συζητήσουμε το θέμα τη καρδιά με τον σημερινό προσκεκλημένο μου, τον καθηγητή τον κύριο Μιχάλη Κυριακίδη, τον οποίο και καλημερίζω. Καλημέρα σα. Τον έχουμε. Είναι συνεργάτη πλέον, ε? Τον έχουμε αρκετέ φορέ φέρει. Μα λέει ενδιαφέροντα πράγματα, ενημερωτικά, τα οποία πρέπει να τα εμπεδώνουμε κιόλα. είναι το σημαντικό. Μεγάλη αύξηση των καρδιακών. Ε? Μεγάλη αύξηση των καρδιακών όμω τελευταίε δεκαετίε. Ναι, κυριακή. αλλά δεν έχουμε θνητότητα όμω όσοι είχαμε. Μεγάλη και μεγάλη, Α, μεγάλη πρόοδο. παράδειγμα. Αυτό. Ποια κύριε... η δεν είναι αυτό που κάποτε πεθαίνει, ζουν σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό του εμφράγματος Σίγουρα. και γίνει και πολλά σύμπρα. Μπορεί να προληφθεί το έμφραγμα, αλλά σε αυτούς τους άτυχους που γίνεται μπορεί να έχει πολύ καλύτερη πρόγνωση σε σχέση με παλαιότερα. Αυτή η πιο πολύ άτυχη κυρία καθηγητά που λέμε ότι, να θα φέρω τώρα παράδειγμα τον τραγουδιστή τον Ιταλό, νέος άνθρωπος 65 που έμεινε σκηνή, ανακοπή. Αυτοί δεν είχαν πριν κάποιε ενδείξει, ξέρω εγώ, ώστε να το κυνηγήσουν το θέμα, να το ψάξουν. Η περισσότερη πλειοψηφία των ανθρώπων που πεθαίνουν υποτίθεται ευνίδια έχουν συμπτώματα ή έχουν παράγοντες κινδύνου που θα πρέπει να τους ευαισθητοποιήσουν για να τους μειώσουν το ώστε η πιθανότητα αυτή να μειωθεί, να μειωθεί, στο ελάχιστο. Μπορεί να μειωθεί. Βεβαίως. Αυτό είναι σημαντικό. Οι πρόοδοι είναι μεγάλη που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Στην καρδιολογία η πρόοδη τα 30 τελευταία χρόνια είναι τεράστια. Έτσι και βεβαίως έχουν βελτιωθεί όλα τα, όλα τα, δεδομένα, τα δεδομένα που είχαμε πρώτα έτσι, Όσον αφορά την θνητότητα, όσον αφορά την καλύτερη ποιότητα της ζωής Όπως το ότι κάποιος που παθαίνει σε εισαγωγικά ένα πρόβλημα με την καρδιά του μπορεί να ζήσει και πολύ χρόνο και με καλή και πολύ καλή, χωρί χωρίς, χωρίς περιορισμό. Βλέπετε, προχωρώντα, ε, βλέπετε τώρα πράγματα, δεδομένα τα οποία ανατρέπουν παλιέ απόψεις που είχατε για προηγούμενα θέματα στην αντιμετώπιση των καρδιακών νόσων. Κοιτάξτε, τα βασικά α, στοιχεία που είχαμε και, τα βασικέ, οι βασικοί κανόνε. που υπήρχαν υπάρχουν, δηλαδή είναι, λέγαμε είναι. να μην είσαι χοντρός, να μην έχεις πίεση, να προσέχεις τη τρώσα, έτσι, Να φροντίζει αν έχει το ζάχαρό σου καλά και να κινείσαι. Αυτά. Βεβαίω τώρα υπάρχουν ε, καλύτερε οδηγίε για όλα αυτά, καλύτερα φάρμακα για όλα αυτά. Και βεβαίω αυτό είναι το σημαντικό. Αλλά σημαντικότερο είναι ότι αυτά πρέπει και έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται στα παιδιά. Στα Έτσι, παιδιά. Δεν είναι ανάγκη να φτάσει ε, μια τιμές ηλικία για να, να σκεφτεί αυτό το πράγμα, διότι αν δεν το φροντίσει. Από την uh, μικρή έτσι, ηλικία, επομένως, δηλαδή ναι. από το, τη δεύτερη δεκαετία τη ζωή σου και αφαιθεί ναι. έτσι, τότε σίγουρα αν συμβεί κάτι θα τα αντιμετωπίσει πιο δύσκολα Μαλύσομαι. από το εάν φρόντιζε αυτή την. περίοδο. Ε, γιατί λέμε στου νέου, ξέρω 24, 25 είσαι, ότι εντάξει δεν έχει ανάγκη και πολύ νέο, είσαι όλα λειτουργούν καλά. Είναι σορευτικά τα προβλήματα που. Σίγουρα. Δημιουργούνται. Σίγουρα. Όταν έχει μία υπέρταση έστω όχι μεγάλη και μικρή στην ηλικία των 18-20 ετών και την αφήσει και δεν φροντίσεις σε όχι με φάρμακα. Ε. Όχι με φάρμακα. Αλλά με κανόνε έτσι. Αν. Να σταματήσει να χάσει λίγο βάρο, να προσέχει τι τρώει, να μην τρως αλμυρά φαγητά, να ασκείσαι Άμα το αφήσει αυτό το πράγμα, σίγουρα πολύ. Σε, σε, σε ένα. όχι μεγάλο διάστημα αυτά τα πράγματα θα δημιουργήσουν Βάλιστα. και άλλες καταστάσεις. Ναι, Να, λέμε... καταστάσεις οποίε Μα και την παιδική ηλικία λένε ότι πρέπει ουσιαστικά να ξεκινάει η πρόληψη. <ΣΣ2> <ΣΣ2> γιατί βλέπουμε όλα αυτά τα παχύσαρκα παιδιά, στα οποία έχουν εντοπίσει ακόμη και σε παιδιά νηπιαγωγείου. Υψηλή πίεση, χολυστερίνη. Είναι πολύ σημαντικό. κοιτάξτε, κοιτάξτε εγώ θα σα πω και πιο πίσω. Έτσι. Υπάρχουν δύο πρόσφατα άρθρα στο Διεθνή Τύπο που λένε το εξή, ότι τα παιδιά τα οποία ζουν με καπνιστές, mm. σε πολύ ελάχιστο χρόνο έχουν δημιουργήσει προβλήματα στα αγγεία τους. Και έχει βρεθεί mm. ότι στην, στην, στην ηλικία των 20 ετών π.χ., έχουν αγκία τα οποία είναι κατά τρία χρόνια μεγαλύτερα από ό,τι θα ήταν σε άλλα που Ρίξε. δεν ζουν μαζί με καπνιστές γονείς. Άρα λοιπόν η πρόληψη αρχίζει από την μέρα και που γεννιόμαστε. Και βρει θα λέγαμε ζωή ακόμα. Αλλά δεν έχουν επίγνωση και οι γονείς. Λοιπόν, οι γονείς αντιλαμβάνεστε λοιπόν από εκεί θα πρέπει να προσέξουμε. μετά. Έτσι, η άσκηση, η διατροφή, όλα αυτά τα πράγματα θα πρέπει να προσεχθούν από μικρή, από την νεαρά ηλικία, από την παιδική ηλικία. Mm -hmm. Βεβαίως υπάρχουν και άτομα τα οποία γεννιούνται από γονείς, οι οποίοι γονείς έχουν ένα ιστορικό. Αυτά τα παιδιά πρέπει να προσεχθούν ακόμα περισσότερο. Mm -hmm. Δεν χρειάζονται mm -hmm. να πάρουν όλοι φάρμακα, αλλά χρειάζονται να ζουν πιο υγιεινά. Και το να ζεις υγιεινά είναι εύκολο. Είναι παράγοντα κινδύνου, λένε, το να έχει χάσει γονιό από σε μικρή ηλικία σχετικά από καρδιά. Δηλαδή σε μια ηλικία 40-45 χρονών. 50. Κοιτάξτε, η ηλικία Με των 40 ώστε, ώστε. ή 50 ετών έτσι, είναι μια ηλικία που μπορεί να πάθει οποιοδήποτε κάτι. Mm. Αλλά Εάν προσέξει, εάν δεν είναι καπνιστής, αν δεν είναι υπερτασκός, Δε αν είναι ασκήτε, οι πιθανότητες να το πάθει είναι πολύ μικρότερες, έτσι. Yeah. Ποτέ δεν λέμε ότι αυτός που ασκείται και προσέχει Δε είναι θα... αλόβητος. Οι πιθανότητες όμω να του συμβεί κάτι είναι πολύ μικρότερες. Κύριε Καθητά, μεταξύ 45-55 είναι η κρίσιμη ηλικία των εμφραγμάτων. Γενικά, από είχαμε, είχαμε βάλει και όρια, θυμάμαι. Κοιτάξτε... Σήμερα βλέπουμε ανθρώπου με έμφραγμα και στην δεκαετία του 30. Ο, έτσι, δεν είναι πολλοί αυτοί. Αλλά όσο περνάνε τα α, χρόνια, έτσι. Η, ο η, τρόπο η, ζωή, μάλλον. Ο χρόνο, η, η, μάλλον η συχνότητα είναι μεγαλύτερη. Mm -hmm. Βεβαίω, σήμερα σε όλε τι ευρωπαϊκέ χώρε και στη Βόρεια Αμερική, έτσι, αυτά τα νούμερα έχουν μειωθεί διότι γνωρίζαμε, γνωρίζουμε τις αιτίε και τις καταπολωμούμε τις αιτίε. και οι αριθμοί μειώνονται προς το καλύτερο. Βεβαίω, Βεβαίως η χώρα μας ατυχώς δεν έχει φτάσει ακόμα στο σημείο έχουμε, που η καμπύλη πέφτει προς τα κάτω. Μάλιστα. Εσείς Εσεί είστε εξειδικευμένος, κύριε Καθηγητά, στην επεμβατική καρδιολογία. Να, είμαι επεμβατικό καρδιολόγο. Έχουν γίνει άλματα για εκεί, ε. Φοβερά. Καταρχάς η θεραπεία Τι... του εμφράγματος. Έτσι, εμφράγματος έχει εμφράγματος, αλλάξει ναι. εντελώ. Ένας ο οποίο έρχεται με ένα έμφραγμα στο νοσοκομείο, έτσι δεν χάνει χρόνο, κάνει μια στεφανιογραφία, βρίσκουν την αιτία του εμφράγματος και ανοίγουν το αγκείο. Εάν αυτό γίνει τις πρώτες ώρες, mm -hmm. έτσι δεν χάνεται μυϊκό τόσο από την καρδιά mm -hmm. και η πρόγνωση είναι πολύ καλύτερη. Mm -hmm. Και το ευχάριστο είναι το εξή ότι στην Ελλάδα, τα περισσότερα νοσοκομεία βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Δηλαδή δεν υπάρχουν νοσοκομεία στην Ελλάδα mm -hmm. που δεν μπορούν να κάνουν αυτή τη θεραπεία. Αλλά είναι η ταχύτητα αυτό που, πρέπει που πρέπει να πας. Συνήθως τώρα και η ταχύτητα είναι καλή γιατί α, ο κόσμος γνωρίζει, γνωρίζει ότι yeah. όταν έχει κάποιο Πόνο στο στήθο που, που το του φίλου, δημιουργεί το είναι κάτι πρωτόγνωρο, δεν τον είχε, δεν είναι όπω του άλλου γιατί όλοι έχουμε πόνο στο στήθο έτσι, διότι κρυώσαμε. Άλλοι μη εκεί, ναι, μράβο, φέρνουν. Ναι. Πάει στο νοσοκομείο και σήμερα τα νοσοκομεία θα έλεγα όλα τα μεγάλα νοσοκομεία σε όλη την επικράτεια έχουν αυτέ τι δυνατότητε. Άρα λοιπόν σε αυτόν τον τομέα είμαστε πολύ καλά. Μάλιστα. Λέμε στο έμφραγμα, οι αρχικέ ώρε παίζουν ρόλο οι πρώτε στιγμέ διότι. Παθαίνει, βλάβει το μυοκάρδιο, ε. Όχι. Όταν αποφραχθεί μια αρτηρία ναι. που γίνεται, δεν γίνεται σιγά σιγά, γίνεται συνήθως άμεσα, ναι. έτσι τότε δεν πάει αίμα στο της καρδιάς. Ναι. Εάν αυτό το κόλλημα μπαρθεί, αν ανοίξει η αρτηρία που έχει βουλώσει, τότε πάει αίμα ναι. και το μεγαλύτερο μέρος, των κυτάρων της καρδιάς δεν πεθαίνουν, ζουν. Πεθαίνουν λίγα. Άρα λοιπόν οι συνέπειες του εμφράγματος αυτού είναι μικρές, είναι μικρές. Και η πρόγνωση είναι καλύτερη. Διότι αν γίνει μια βλάβη, αν βουλώσει ένα αγγείο ψηλά στην αρχή του ναι. και περιορίσει την αιμάτωση σε ένα μέρος της καρδιάς, τότε μπορεί η επεμβατική... να επιβιώσει ο άρρωστος, Μάλιστα. αλλά οι συνέπειες θα είναι Πώς μεγάλες. Πώς παρεμβαίνετε εσείς εκεί? Πολύ εύκολο. Κάνουμε, πώς. Βάζουμε ένα καθετήρα μέσα, έτσι; από το, από το πόδι, ίδιο. από το χέρι, ναι. από οποιαδήποτε περιφερική αρτηρία. Mm. Είναι το ίδιο, mm. δεν είναι δύσκολο. Μελήσα. Και με ένα καθετήρα προσπαθούμε να αποφράξουμε την αρτηρία. Συνήθως γίνεται ένας τρόμβος εκεί που mm. εύκολα ανοίγει και βάζουμε και έναν άλλο καθετήρα ο οποίος α, ο θρόμος δημιουργείται πάνω σε μια βλάβη, χρόνια mm. βλάβη. Αυτή η βλάβη δεν είναι να είναι μεγάλη. Και αν δεν είναι μεγάλη η βλάβη, ο, πριν το έμφραγμα ο ασθενή αισθάνεται πολύ καλά. Λε, δεν ακριβώς. έχει συμπτώματα. Γι' αυτό λέμε: Πάνω σε αυτή τη μικρή βλάβη ή τη μεγαλύτερη ενδεχομένω βλάβη, δημιουργείται ένα τρόμβο. Ναι. Μπαίνει ένα καθετήρα, φεύγει ο θρόμβος αυτό, διαλύεται ο θρόμβος και με διάφορα φάρμακα που δίνουμε εκείνη τη στιγμή, διότι αν διαλυθεί ο θρόμβος, ο δεν διαλυθεί και πάει ο πιο, κάνει πιο κάτω. Αυτό πάει ακριβώς. πιο κάτω, θα δημιουργήσει πάλι πρόβλημα. Mm -hmm. Δίνουμε και φάρμακα. Αντιθρομβωτικά φάρμακα ναι. που διαλύουν το φρόμβο και στη συνέχεια εκεί τοποθετούμε ένα στεντ. Τι είναι το στεντ, Είναι ένα νάρθηκα έτσι τόσο, ώστε κρατάει, α, μειώνει την πιθανότητα να γίνει επαναστένο και να γίνει ένα έμπορο. Πάντω η έχει παρατηρηθεί ότι μπορεί να γίνει και στο στεντ, εκεί που μπαίνει το στεντ. Βεβαίω. Γιατί δεν το αυτό. Κοιτάξτε τι γίνεται ο οργανισμό, έτσι δεν είναι. Η, ο, ο, η, αρτηρία δεν είναι ένα σωλήνα που το ανοίγουμε και τελειώνει. Έτσι έχει ενδοθήλιο, γίνονται διεργασίε, ναι. βιοχημικές βιοχημικέ εργασίε εκεί και μπορεί να δημιουργηθεί έτσι μια υπερπλασία ναι. στο τείχο μου αυτό και να γίνει επαναστένο. Τα καινούργια όμω τέτοια που έχουμε βάλει, τα τελευταία γενιά, είναι πάρα πολύ καλά. Η, η επανασταίνωση είναι πάρα πολύ μικρή. Όπω επίση και Μάλιστα. η θρόμβωση. Διότι, άμα βάλει ένα στάντ και το αφήσει, εκεί μπορεί να σου γίνει η θρόμβωση. Μπορεί να ε, ε. Με τα καινούργια φάρμακα που δίνουμε έτσι και τα καινούργια στάντ, οι πιθανότητε είναι πάρα πολύ μικρέ. Δηλαδή, πολύ. για να σα δώσω να καταλάβετε, ναι. εάν η θνητότητα στη μονάδα του οξέω εμφράγματο το 60% ήταν 30%, σήμερα είναι 3%. Είναι... Λοιπόν, βλέπετε νούμερα τα οποία δείχνουν την πρόοδο. Βέβαια προσέξτε Αυτό είναι η νοσοκομιακή ενδονοσοκομιακή θνητότητα έτσι, ναι. Γιατί πολλοί δεν προλαβαίνουν να πάνε στο νοσοκομείο Αν δούμε έτσι, την ολική θνητότητα σαφώς μεγαλύτερη Αλλά βλέπετε η πρόοδος που έχει γίνει ε, στην αντιμετώπιση είναι τεράστια Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν ο ασθενής που θα του κάνετε όλη αυτή τη διεργασία που λέτε με τα, και τα λοιπά. Αν από εκείνη τη στιγμή ακολουθήσει τι οδηγίε, αλλάξει τον ε, τρόπο ζωή του και τη συμπεριφορά του, εγγυάστε ότι θα πάει καλά. Οι περισσότεροι πάνε καλά, διότι καλά. αν έχουν μόνο δεν μία στένωση πάνε πάρα πολύ καλά. Και αν η, η βλάβη που έχει γίνει από το έμφραγμα δεν είναι μεγάλη, πάνε πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Θα πρέπει όμω εδώ να τονίσουμε ότι θα πρέπει όλα αυτά που θα έκανα μετά το έμφραγμα, να τα εφαρμόσω <Και> λίγο πριν, το έμφραγμα για να μην γίνει έμφραγμα. <Και> Ξέρετε κάτι, έχουμε. και... Να πω και λίγο ηλίο και αυτό που είναι σημαντικό με την πνευματική καρδιολογία είναι ότι δεν έχουμε πλέον και τον αριθμό των επεμβάσεων ανοιχτή καρδιά που γινόταν κάποτε. Σίγουρα. Γιατί όλε αυτέ οι επεμβάσει ήταν αιματηρέ, ήταν με μεγάλη ανάρρωση. Όπω είπαμε, είπαμε, η πρόοδο συνεχίζεται, έτσι. Αν πάμε λίγο πριν το 70 ή πριν το 90 για να πούμε έτσι, έτσι οι εγχειρήσει bypass ήταν τεράστια πρόοδο και είχαν σώσει πάρα πολύ κόσμο. Και όσον αφορά την επιβίωση, το χρόνο που ζούσαν μετά και όσον αφορά την ποιότητα της ζωής. Έτσι. Αυτό σιγά σιγά έχει αρχίσει και αντικα... έχει αντικατασταθεί. Στην αρχή δειλά δειλά από την δεκαετία του 90, και τώρα έχει γενικευθεί. Τώρα οι επεμβάσεις, για να σας πω ένα νούμερο χοντρά χοντρά για να το καταλάβετε, έχουν μειωθεί κάτω από το 50%. Δηλαδή mm. δεν, κάνει κανείς, δεν κάνει επέμβαση bypass τόσο συχνά όσο παλαιότερα. Σήμερα με, τα, με τις έχουν μειωθεί σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Όπως επίσης και οι βαλβίδες. Να σας αναφέρω σήμερα ότι υπάρχουν τεχνικές, οι οποίες τεχνικές εξελίσσονται, δεν είναι ακόμα στην, α, α, σαν ρουτίνα, έτσι, και βλέπει κανείς ότι μπορούμε να αντικαταστήσουμε μια βαλβίδα στην αορτή που έχει στενωθεί, στε, έτσι, με καθετήρες. Βέβαια, να μην λέμε α, πράγματα τα οποία δεν είναι σήμερα σε εφαρμογή, γίνεται σε άτομα μεγάλης ηλικίας που δεν μπορούν να δεχθούν και να α, έχουν μεγάλο ρίσκο σε μια εγχείρηση. Όμως γίνονται και εγώ πιστεύω ότι πολύ σύντομα, το σύντομο το πολύ σύντομα είναι σχετικό, έτσι αυτό θα αρχίσει να εφαρμόζεται και σε νεότερα άτομα που φτάνουν σε μια ηλικία 60-70 ετών και παρουσιάζονται με μια στένωση αορτικής βαλβίδας που δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα. Συντελέχει μια επανάσταση. Γιατί αν θυμάσαι η ναι. 20-25 χρόνια πριν, oh, όσοι είχαν σοβαρό πρόβλημα καρδιά, πηγαίνανε στο Λονδίνο να χειρουργηθούν. Πηγαίνανε, πηγαίνανε στο καιρό. Λονδίνο. Τώρα όλα Λε. γίνονται εδώ όμω. Τελείω. Εντάξει. Ωραία. Όπω γίνεται με τι μικρέ χώρε, έτσι, εμεί την εμπειρία μα την παίρνουμε απ' έξω. Και στο Λονδίνο εκείνη την εποχή δεν ήταν αυτοί, ήταν οι πρωτοπόροι yeah. έτσι, γιατροί. Και αν πάμε και 20 χρόνια πριν yeah. στο Λονδίνο, δεν ήταν τα πράγματα yeah. όσο ήταν 20 χρόνια μετά. Yeah. Ωραία. Πάρα πολλοί γιατροί εξειδικεύτηκαν εκεί, ήρθαν εδώ και αυτοί οι ίδιοι οι γιατροί που είχαν εξειδικευθεί εδώ έχουν εκπαιδεύσει Έλληνε yeah. γιατρού. Yeah. Οι Έλληνε yeah. γιατροί έτσι, είναι ικανοί να ανταποκριθούν και στι πιο έτσι δύσκολες περιπτώσεις. Δέστε τις μεταμοσχεύσεις καρδιάς, έτσι. Mm. Μεταμοσχεύσεις καρδιάς στην Ελλάδα πάνε πάρα πολύ καλά από δύο κέντρα που υπάρχουν. Το ένα το γνωρίζω στο, στην Αθήνα, στο Νάσο, yeah. στη Θεσσαλονίκη δεν το γνωρίζω, yeah. αλλά από ό,τι διαβάζω και από ό,τι βλέπω έχουν πολύ καλά αποτελέσματα. Yeah. Yeah. Άρα λοιπόν η πρόοδο έρχεται και με τα φάρμακα γίνεται το ίδιο, έτσι. Τα φάρμακα δεν χρειάζεται να πάνε να τα μάθει στο εξωτερικό, αλλά η η κυκλοφορία ή, ή, είναι γνωστό πώς μπορούμε να διαβάσουμε και να mm. δούμε τι γίνεται mm -hmm. μέσω mm -hmm. τη επικοινωνία που έχουμε. Και Από εδώ... την τεράστια εμπειρία την κλινική που έχετε, Ε... να πούμε ότι ο κ. Καρδί είναι και διευθυντή στην καρδιολογική του Μετρόπολητα, mm -hmm. του νοσοκομείου του θεραπευτηρίου. Πάει κάποιο για ένα άλλο συμβάν, κάνει μια επέμβαση, ξέρω εγώ, σχολικοί τα κτλ., αλλά υποχρεωτικά κάνει καρδιογράφημα για να κάνει μια εγχείρηση. Να. Και λέει ο γιατρό, βλέπω στο καρδιογράφημα ότι είχε παράσει ένα έμφραγμα ρε παιδί μου πριν 10 χρόνια. Κοιτάξε Αυτά είναι. τα σιωπηρά εμφράγματα τι ακριβώ είναι. Δεν είναι ακριβώ έτσι, να μην τα κάνουμε έτσι απλά τα πράγματα. Όταν πάει να κάνει κάποιο μια εγχείρηση, άμα είναι 30 ετών και δεν έχει παράγοντε κινδύνου, ναι. έτσι, τον εξετάζει κλινικά, του παίρνει μια πίεση, του κάνει ένα καρδιογράφημα, του ναι. πάρα πολύ καλά. Όταν πάει να κάνει μια εγχείρηση απλή, κάποιο ο οποίο είναι 65 ετών, ναι. ο οποίο είναι διαβητικό, ο οποίο είναι υπερτασικός, ο οποίο είναι καπνιστή, όσο και απλή επέμβαση να είναι χειρουργική, θα πρέπει να το δει κάποιο άλλο. Ναι. Και αν δεν τον έχει δει κάποιο άλλο πιο μπροστά και είναι η πρώτη επαφή με τον γιατρό, όταν πάει να κάνει την εγχείρηση, ναι. μπορεί να του βρει οτιδήποτε. Τώρα, τα εμφράγματα. Και η στεφανία νόσος σε ορισμένους ανθρώπους μπορεί να μην δίνουν τα τυπικά συμπτώματα. Μάλιστα. Προσέξτε όμως. Μπορεί να μην έχει πόνο τυπικό εδώ στο θώρακα, αλλά μπορεί ο άνθρωπος αυτός με το ελάχιστο περπάτημα να λαχανιάζει, να μην μπορεί να ανέβει έναν όροφο. Mm -hmm. Αυτά είναι συμπτώματα πάλι καρδιάς, μπορεί να μην είναι τυπικά συμπτώματα, να είναι συμπτώματα τα οποία... Επομένως μπορούσε να έχει πάρει να... και έμφραγμα αυτός κάποια στιγμή. Θα μπορούσε κάποιο να έχει πάθει ένα έμφραγμα και να μην έχει πάρει είδηση. Αλλά Η βλάβη σίγουρα, έχει γίνει στο καρδιακό Αν έχει πάθει έμφραγμα, σημαίνει έμφραγμα ίσον νέκρωση Εξαρτάται το πόσο. Αν είναι και μικρό το, το έμφραγμα, μπορεί να μην το έχει πάρει είδηση. Αν είναι μεγάλο το έμφραγμα, μπορεί να μην έχει πόνο. Μπορεί να το πέρασε νομίζοντα ότι είχε μια δύσπνοη, ότι είχε ένα κρυολόγημα mm. και να το ξεπέρασε έτσι. Αλλά σίγουρα έτσι, όταν πάει να εξεταστεί έστω και για πρώτη φορά ο γιατρός θα τον εξετάσει επισταμμένος και όχι βλέποντα ένα καρδιογράφημα, θα υποψιαστεί μια πιθανότητα ότι κάτι έχει. Κάτι έχει, μάλιστα. Κάτι Είτε. άλλο που περιμένουμε στο άμεσο μέλλον, κύριε Κυριακίδη, κάποια κάτι που δοκιμάζεται. λέγοντας που πολλά για τα κύτταρα στην αποκατάσταση <laughs> της καρδιακής Ναι, Θα επιμείνω Βλάτις. πάλι στην πρόληψη. Mm -hmm. στην πρόληψη. Θα επιμείνω ναι. πάλι στην πρόληψη, Το έτσι. Και αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Βεβαίω γίνονται πρόοδοι με φάρμακα, με τα βλαστοκύτταρα, όπω είπατε. Αυτή η ιστορία με τα βλαστοκύτταρα δεν είναι χθεσινή, είναι πολλών ετών. Αρχίζει να γίνεται, γίνεται σε πειραματικό επίπεδο, αρχικά, μετά γίνεται σε κλινικό επίπεδο. Υπάρχουν στοιχεία τα οποία είναι θετικά, δεν είναι όλα θετικά για να μπουν μέσα Έτσι. σε, να γίνει μία ρουτίνα, αλλά γίνονται προσπάθειες, μελέτες και πιστεύω ότι θα έχουμε και από εκεί έτσι, πολλά καλά δεδομένα και θα μπορέσουμε να τα χρησιμοποιήσουμε σύντομα. Μάλιστα. Και ναι χώρα μα πήρε για την πρόληψη να εφαρμοστεί επιτέλου ο αντικαπνιστικό. Καλά, ο αντικαπνιστικό. Αντικαπνιστικός... Ελλάδα που είμαστε, να τα βλέπετε, καθηγητά. Κύριε, 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 Τίποτα δεν γίνεται. Σχόλους, Κοιτάξτε. Οι νόμοι γίνονται, αλλά είναι... δεν Κοιτάξτε τι γίνεται. <laughs> το θέμα αυτό θα πρέπει να αρχίσει από τα σχολεία. Εγώ δεν μπορώ να θεωρήσω ένα δάσκαλο ο οποίο κάνει μάθημα στα παιδιά και καπνίζει. Και το βλέπει το παιδί, το μικρό Ούτε παιδί. Ούτε ένα γιατρό που καπνίζει επίση. Ο γιατρό, κοιτάξτε τι γίνεται, δεν είναι αυτό ο οποίο ζει με τα μικρά παιδιά. Α, είναι, ναι, που δεν, το δεν είναι ο παπά ή η μαμά. Δεν είναι ο δάσκαλο. Τα παιδιά έρχονται με αυτού σε επαφή ναι, ναι, και αρχίζουν, αρχίζουν και προσπαθούν να μιμηθούν αυτού του ανθρώπου. Ναι. Ο γιατρό θα πάει στον παιδίατρο να του κάνει τα εμβόλια. Ναι, ναι. Από εκεί και πέρα, έτσι, όταν βλέπει στατιστικέ. Και βλέπεις ότι η μεγαλύτερη, ένα πολύ μεγάλος αριθμός μαθητών γυμνασίου, όχι ηλικίου, καπνίζει. Ναι. Από εκεί επεραρχίζει το πρόβλημα. Έτσι, Βλέπετε ναι. ότι στην Τουρκία έχει εφαρμοστεί ο νόμος αλλά που πώς δεν πώς... μπορεί να εφαρμοστεί εδώ στην Ελλάδα. Στην Τουρκία τα κατάφεραν. Mm. Αυτό είναι γεγονός. Μπράβο. Και έχουνε πειθαρχίσει. Τότε, τότε νομίζω εδώ... είμαστε στη μοναδική χώρα που δεν καταφέραμε <laughs> να πειθαρχίσουμε <laughs> σε αυτό το νόμο. Yeah, δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη. Αυτό δεν θα είναι... Δεν είναι προ τιμή μα. Δυστυχώ <laughs> δεν είναι προ τιμή μα. Έτσι, και όταν το λε και το αναφέρει κάπου, δεν συνετίζεται κάποιο, δεν δίνει σημασία. Θεωρούν και μαγιά, ξέρετε ότι... πολύ. Μεράβο, ότι εμεί σιγά δεν καταλαβαίνουμε τίποτα, χαιρόμαστε τη ζωή. Εμεί δεν νοιαζόμαστε. Πάμε, καπνίζουμε σε ένα εστιατόριο και δεν νοιαζόμαστε για τον εαυτό μα, αλλά δεν νοιαζόμαστε και για τον διπλανό μα. Για τα μικρά παιδιά, του ανθρώπου με ασθένειε. Για τα είναι Αυτό που λέγαμε και πριν, γιατί έτσι. δεν είναι μόνο το παθητικό κάπνισμα. Το παθητικό κάπνισμα έτσι οφείλεται για ένα 30% των θανάτων από καρδιοπαθητικό ε, βέβαια. Και καρκίνο του πνεύμονα είναι το πρώτο παράγον. Μάλιστα. Ε, ε, Βλάβε των πνευμόνων μπορούν να επηρεάσουν δευτερευόντω την καρδιά. Εάν δείτε τους καπνιστές θα δείτε ότι αν δεν υπήρχαν οι καρδιοπάθειες και δεν πέθαινε ο κόσμος, ενώ οι καπνιστές, πιο μπροστά, τότε οι περισσότεροι άνθρωποι θα κατέληγαν με καρκίνο του πνεύμονα. Αν δείτε σε νεκροτομές, έτσι, ανθρώπους που έχουν πεθάνει από την καρδιά τους, γιατί ήταν καπνιστές, τότε θα διαπιστώσετε ότι σε λίγο θα είχαν αναπτύξει και καρκίνο πνεύμονα. Μάλιστα. Αλλά το κάπνισμα μπορούμε. Και ένα μεγάλο πρόβλημα, κύριε Κυριακή, είναι και η αύξηση του διαβήτη που συνδέεται με τα καρδιαγιακά που έχουμε συνεχώ και στη Φίδε. χώρα μα. Η αύξηση του διαβήτη έχει απόλυτη σχέση με την άσκηση που κάνουμε, με τα φαγητά που τρώμε, mm -hmm. με το βάρο που έχουμε Έτσι και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Mm -hmm. Ο διαβήτη, όταν ένα διαβητικό θεωρείται εξορισμού και καρδιοπαθή. Ε, αληθεύει ότι αν έρθει, ε, έχετε εντοπίσει περιστατικά που έρχονται με έμφραγμα και δεν ξέρουν ότι είναι διαβητικοί και το μαθαίνουν. Ναι, ε, εκείνη τη στιγμή το μαθαίνουν mm. μέσα στο νοσοκομείο. Μάλιστα. Εγώ δηλαδή, δεν είχα ποτέ ζάχαρο. Yeah. Και βέβαια πάνω στην οξία φάση, στο στρε, μπορεί το ζάχαρο να ανέβει. Έτσι mm. και το. Yeah. Αλλά συνήθω βρίσκουμε πάρα πολλού οι οποίοι δεν είχαν ιδέα mm. για αυτό το γεγονό. Οι οποίοι ήταν και ευθύνονταν και για το καρδιολογικό πρόβλημα, έτσι. Οπωσδήποτε, ναι. είναι... Οπωσδήποτε. Μάλιστα. Κύριε Καθηγητά, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Για τα όσα σημαντικά μα είπατε ενημερωτικά. Δεν ξεχνάμε την πρόληψη. Και να είστε και καλά. Θα σα φωνάξουμε βεβαίω και μετά τι γιορτέ πάλι να τα ξαναπούμε. Οπότε. Έτσι. Να σα ευχηθώ καλέ γιορτέ. Να είστε και... καλέ γιορτέ. Να είστε ευχαριστώ καλά. Αγαπητοί φίλοι, περνάμε σε ένα διαφημιστικό και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Εντάξει.